Αυτό είναι το νέο μου κινητό Samsung Galaxy A40, το οποίο το έχω εδώ και 2 μήνες. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Galaxy A40 από τον ανταγωνισμό του είναι με χαρακτηριστική άνεση η οθόνη των 5,9 ιντσών που διαθέτει. Ο βασικότερος λόγος γι' αυτό είναι προφανώς ότι πρόκειται για ένα AMOLED panel, κάτι που δεν μπορεί καμία άλλη εταιρεία να προσφέρει σε αυτά τα χρήματα. Με δεδομένο ότι η Samsung είναι και η μοναδική που κατασκευάζει μόνη της αυτή την οθόνη. Αντίστοιχα, ενδιαφέρον όμως είναι και ότι η εταιρεία επέλεξε να διατηρήσει και την ανάλυση της οθόνης αυτής σχετικά σε υψηλά στάνταρ, η οποία είναι 2340x1080 pixel. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο από τη Samsung που πριν μερικούς μήνες σε αυτά τα χρήματα έχει διαθέσει τον Galaxy A6 2018 με οθόνη 1480x720 pixel. Αυτό που έχει όμως σημασία στην πράξη είναι ότι η AMOLED αυτή οθόνη του Galaxy A40 έχει τη χρωματική απόδοση που περιμένει κανείς από ένα πάνελ αυτού του είδους. Απόδοση που δεν μπορεί να πετύχει μια LCD οθόνη με κανένα πρακτικό τρόπο. Τα πάντα παρουσιάζονται με έντονα και ζωντανά χρώματα που παρόλα αυτά εδώ και χρόνια η Samsung έχει φροντίσει να μην είναι υπερβολικά, ψεύτικα και κουραστικά στο μάτι. Αντίστοιχα, και η αντίθεση της οθόνης είναι σε αστεία υψηλά επίπεδα που κανένα άλλο smartphone με κόστος 249 ευρώ επίσημα στη χώρα μας δεν μπορεί να πετύχει. Το ίδιο ισχύει τέλος και για τις γωνίες θέασης, όπου προφανώς και δεν υπάρχει κάποια άλλη ορατή χρωματική αλλίωση, κάτι που επίσης είναι εφικτό πλεονέκτημα των AMOLED panels. Παρά τα πολλά πλεονεκτήματά της, η οθόνη δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου, κάτι που όμως δεν μπορεί να περιμένει κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Στο μενού των ρυθμίσεων υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσαρμογής της χρωματικής απόδοσης ανάλογα με τον διοκτήτη του A40. Ο μοναδικός τομέας στον οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Samsung έχει παραχωρήσει ώστε να πετύχει αυτή την τιμή πώλησης για τον Galaxy A40 είναι αυτός των δύο καμερών στο πίσω μέρος του. Αυτό περισσότερο σημαίνει ότι η απόδοσή τους δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτού του ανταγωνισμού και όχι ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα με την ποιότητα φωτογραφίας τους. Η βασική από τις δύο κάμερες έρχεται με ανάλυση 16 MP που τυπικά και ονομαστικά είναι υπεραρκετή για αυτή την κατηγορία χρημάτων. Αισθητήρας βρίσκεται πίσω από ένα αρκετά αποδοτικό διάφραγμα με 1,7 stop που επιτρέπει σε αρκετό φως να περάσει σε αυτόν. Για τη δεύτερη κάμερα η Samsung έχει σωστά επιλέξει μια υπερευρυγόνια κάμερα που μπορεί να δει ένα σημαντικό μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Η ανάλυση της είναι ασυνήθιστα χαμηλή στα 5 MP ενώ και στο διάφραγμα του φακού της είναι πιο περιορισμένο στο f2,2 stop. Κάτι που την κάνει πρακτικά να μην λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Σε πραγματική απόδοση τώρα, πριν δούμε τις ίδιες τις φωτογραφίες, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Galaxy A40 υποστηρίζει την βελτιστοποίηση σκηνής που αποτελεί την έκδοση της Samsung για την αναγνώριση του σκηνικού και του αντικειμένου σε κάθε φωτογραφία. Η εταιρεία έχει επιλέξει να αποφύγει τον όρο τεχνητή νοημοσύνη, μια σωστή επιλογή κατά τη γνώμη μας. Η βελτιστοποίηση σκηνής λοιπόν μπορεί να τονίσει τα χρώματα και την αντίθεση των φωτογραφιών προκειμένου αυτές να είναι πιο όμορφες πάντα μέσα στα πλαίσια του λογικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις το Galaxy A40 να βγάζει όντως συνολικά καλύτερες φωτογραφίες με αυτό το mode ενεργό. Σε λεπτομέρεια οι φωτογραφίες αυτές είναι κοντά στο μέγιστο που επιτρέπει το hardware της συσκευής, ενώ αυτό που κάνει θετική εντύπωση είναι το σημαντικό αυξημένο χρωματικό εύρος. Σε σύγκριση με σχεδόν κάθε άλλη συσκευή του ανταγωνισμού, το Galaxy A40 καταφέρνει μονίμως να βγάλει πιο ζωντανές και έντονες φωτογραφίες. Η δεύτερη κάμερα τώρα είναι όπως ήδη αναφέραμε πολύ χαμηλότερες ανάλυσης, κάτι που παρότι είναι λογικό σε αυτό το κόστος, περιορίζει σημαντικά τη χρηστικότητά της. Μια κάμερα με υπερβρυγόνιο φακό είναι θεωρητικά ιδανική για την φωτογράφηση τοπιών, που μπορεί να χωρέσει μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Με ανάλυση 5 MP, αυτή του Galaxy A40 προσφέρει για αυτό το είδος φωτογραφίες αφού περιορίζεται σημαντικά το επίπεδο λεπτομέρειάς τους. Πρακτικά η δεύτερη αυτή κάμερα είναι χρήσιμη για όποιον θέλει να φωτογραφίσει κάτι από κοντά μεν, αλλά να χωράσει μεγαλύτερο εύρος του φόντου στην τελική φωτογραφία.
Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τώρα η κάμερα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Χωρίς αυτό να είναι κάτι ιδιαίτερο στην πράξη, ή τουλάχιστον όχι καλύτερο από αυτό που θεωρείται δεδομένο σε αυτήν την κατηγορία. Η εφαρμογή της κάμερας εδώ έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Αφού στην επισκόπηση που φαίνεται στην οθόνη, το πλάνο είναι πάντα πιο σκοτεινό από αυτό που τελικά βγαίνει στη φωτογραφία. Το αποτέλεσμα πάντως είναι πρακτικά ικανοποιητικό, με τις φωτογραφίες να είναι αρκετά φωτεινές χάρη στο διάφραγμα 1,7 stop. Τα επίπεδα λεπτομέρειας είναι αρκετά καλά και η ποιότητα του αισθητήρα παράγει χαμηλά επίπεδα ψηφιακού θορύβου. Πρακτικά που η κάμερα του Galaxy A40 θα εξυπηρετήσει τον σκοπό της λήψης μιας αποδεικτής φωτογραφίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της σε social media και η αποστολή της μέσω Viber. Για την εγγραφή βίντεο το Galaxy A40 δεν κρύβει κάποια έκπληξη και περιορίζεται σε αρχή ανάλυση 1080p, μια ατυχής επιλογή από τη Samsung που παρόλα αυτά είναι ίδια με αυτή που έχει κάνει η εταιρεία για τον Galaxy A50. Στα χρήματα του A40 είναι μια λογική επιλογή, ενώ η πραγματική ποιότητα των βίντεο αποζημιώνει τον χρήστη του smartphone. Θα θέλαμε εδώ να είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των δύο καμερών κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Όμως και αυτό είναι κάτι που η Samsung έχει επιλέξει να μην προσφέρει στη σειρά Α. Η Samsung χρειάστηκε αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρει να σχεδιάσει ένα γραφικό περιβάλλον που να είναι αντίστοιχο των δυνατοτήτων που έχουν οι συσκευές της. Το ANGUI είναι η καλύτερη απόδειξη πλέον ότι η εταιρεία έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος της, αφού είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση αλλά και πολύ σωστά σχεδιασμένο σε εμφάνιση και λογική δομή. Φυσικά κάτω από το One UI βρίσκεται το Android 9 Pie της Google, αφού μέχρι και αυτή τη στιγμή η εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμη διαθέσιμη κάποια νεότερη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος. Η Samsung έχει αυξήσει σημαντικά τις επιλογές παραμετροποίησης του One UI προκειμένου κάθε χρήστης να μπορεί να το φέρει ακριβώς στα μέτρα του. Η Samsung έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ευκολία χρήσης του One UI και ειδικά στη χρήση με το ένα χέρι. Το γραφικό περιβάλλον είναι σχεδιασμένο να προβάλλει στο κάτω μέρος της οθόνης τα γραφικά στοιχεία που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα φτάσει με το ένα χέρι. Φυσικά πάντα υπάρχουν οι επιλογές εφαρμογές της Samsung που αυξάνουν τη λειτουργικότητα του Galaxy A40 και του προσθέτουν και επιπλέον δυνατότητες. Η εφαρμογή της συλλογής φωτογραφιών και βίντεο γίνεται καλύτερη σε κάθε νέα έκδοσή της και εμφάνιση και η δομή στο ANGUI είναι η καλύτερη με διαφορά μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι προτιμούμε τις εφαρμογές του κάθε κατασκευαστή σε σύγκριση με το μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα φτωχό Google Photos. Αντίστοιχα, και η εφαρμογή διαχείρισης αρχείων προσφέρει επιπλέον επιλογές σε σύγκριση με την εφαρμογή που πλέον έχει προσθέσει και η Google στη stock έκδοση του Android. Μάλιστα, ο χρήστης μπορεί να συνδέσει τον Google λογαριασμό του αλλά και το Samsung account του και να βλέπει τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάθε μία από τις online αυτές υπηρεσίες. Είναι ιδιαίτερα θετικό για τη Samsung να προσφέρει ένα τόσο σωστά σχεδιασμένο και λειτουργικό γραφικό περιβάλλον σε ένα smartphone της κατηγορίας τιμής του Galaxy A40. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εταιρείες του ανταγωνισμού που με αυτά τα χρήματα δεν προσφέρουν ό,τι νεότερο έχουν διαθέσιμο σε ακριβότερες συσκευές τους και είναι ευχάριστο που η Samsung δεν το κάνει αυτό πλέον. Σαν επίλογο θα έλεγα ότι το Galaxy A40 είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Samsung έχει πλέον αντιληφθεί τις απαιτήσεις που έχει το αγοραστικό κοινό, αλλά κυρίως το ότι αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να τις καλύψει ιδιαίτερα καλά και ο ανταγωνισμός της. Με αυτό σαν δεδομένο, η εταιρεία φρόντισε να σχεδιάσει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον smartphone και να το εξοπλίσει με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να το κάνουν να ξεχωρίσει, ή έστω να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, φρόντισε να το τιμολογήσει αρκετά διαφορετικά σε σύγκριση με το παρελθόν, ώστε να το φέρει στην ίδια κατηγορία με τις περισσότερες προτάσεις των άλλων εταιριών. Αυτές οι δύο επιλογές της Samsung δείχνουν ταυτόχρονα ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και ότι δεν έχει πάψει να μπορεί να σχεδιάσει καλά smartphones σε πολύ λογικό κόστος.